θα πάμε στη σημερινή καλεσμένη μας μέσω Skype, την πρωταθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Συγχρονισμένης Κολύμβησης και του Ηρακλείου του Ορίωνα βέβαια, την Κρίστη Γιαλαμά. Κρίστη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να σου πούμε βέβαια συγχαρητήρια, καθώς επέστρεψες από το Open του Παρισιού με το αργυρό μετάλλιο στις αποσκευές σου, μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση με την Ελένη Φραγκάκη και με αναπληρωματική βέβαια την χανιώτισσα, την Ιφηγένεια Κρομιδάκη, στον τελικό του τεχνικού ντουέτου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς ήταν τα πράγματα στο Παρίσι, μίλησε μας λίγο για το συγκεκριμένο αγώνα που σας έδωσε και τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο. Αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός, γιατί ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν. Δεν ήταν ακριβώς πρωτάθλημα, δεν ήταν τόσο σημαντικό, αλλά ήταν σημαντικό να έχουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Γιατί ήταν ο πρώτος αγώνας και σύμφωνα με αυτόν τον αγώνα θα κρυφθούν και όλα τα υπόλοιπα στην πορεία. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες από την εκτέλεσή μας στο πρόγραμμα και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που αυτό μας έφερε και το άσημα για το μετάλλιο. Mm-hmm. Και βέβαια βρεθήκατε πολύ κοντά σε ένα ακόμη μετάλλιο και σε ό,τι αφορά το ελεύθερο ντουέτο που κατακτήσατε την τέταρτη θέση, γεγονός που πιστοποιεί το πολύ υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Συγχρονισμένης Κολύμβησης. Ναι, στο ελεύθερο ντουέτο κατακτήσαμε την τέταρτη θέση για πολύ λίγη διαφορά από την τρίτη θέση, γιατί είχαμε κάποια σημεία που θέλουν βελτίωση και σκοπεύουμε αυτά τα σημεία που δεν ήταν τόσο δυνατά τώρα να τα τελειοποιήσουμε για τους επόμενους αγώνες. Και βέβαια, Κρίστη, ο τελικός της σειράς των αγώνων θα γίνει στην Αθήνα. Πότε είναι να γίνουν οι συγκεκριμένοι αγώνες και βέβαια ποιος είναι και ο στόχος σας? Οι συγκεκριμένοι αγώνες είναι να γίνουν στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο εδώ στην Αθήνα. Πότε, 19 με 22 Μαΐου. Κοντά σχετικά. Ναι, είναι πολύ κοντά. Και ο στόχος μας είναι να δώσουμε την καλύτερη μας εμφάνιση ως Ελλάδα, γιατί είμαστε διοργανώτρια χώρα. Και σκοπεύουμε να είμαστε πάλι στα μετάλλια, εννοείται. Και να δώσουμε την καλύτερη εμφάνισή μας για να δούνε όλοι οι υπόλοιποι και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, το επίπεδό μας. Πολύ σωστά. Και βέβαια εγώ θέλω να σταθώ στη δήλωση που έκανε η Ομοσπονδιακή Τεχνικός, η Βιβί Λιβαδιώτη, επιστρέφοντας από το Παρίσι, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για το παρόν και το μέλλον σας σε ό,τι αφορά στη συγχρονισμένη κολύμβηση. Είπε ότι και οι δύο χορογραφίες τις οποίες παρουσιάσατε στο Παρίσι ήταν οι χορογραφίες που επρόκειτο να γίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Πλατανιώτη και την Παπάζογλου. Χορογραφίες με πολύ υψηλό δείκτη σε ό,τι αφορά την δυσκολία τους. Ωστόσο, ανταποκριθήκατε επιτυχώς και αυτό φάνηκε βέβαια από την θέση που πήρατε. Ναι, οι χορογραφίες αυτές ήταν όντως για την Ολυμπιάδα του Τόκιο, στην οποία είχαμε την ατυχία και δεν αγωνιστήκαμε λόγω COVID. Οπότε αυτές οι χορογραφίες είναι από μόνες τους σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ δύσκολες. Αλλά νομίζω ότι τις εκτελέσαμε πολύ καλά και αυτό το δείξαμε και με το αποτέλεσμά μας. Και βέβαια βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από την παρουσία σας στο Παρίσι. Πραγματικά ήσασταν εκπληκτικές και βλέπουμε εδώ πανηγυρίζει και η Εθνική Αποστολή, η προπονήτριά σας. Στους δέκτες μας πραγματικά ήσασταν πολύ εντυπωσιακές και σας αξίζουν τα εύσημα. Και μιας και ο λόγος, Κρίστη, περί Ολυμπιακών Αγώνων, θέλω να μας πεις λίγο πώς έζησες την εμπειρία της παρουσίας σε πολύ μικρή ηλικία, σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, έστω κι αν έτσι ο COVID στέρισε τελικά την παρουσία της εθνικής μας ομάδας αυτή τη σπουδαία διοργάνωση του Τόκιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το όνειρό μου, νομίζω όπως κάθε αθλητή εννοείται. Το ότι κατάφερα και θα συμμετείχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε τόσο μικρή ηλικία είναι κάτι απίστευτο για εμένα και νομίζω ότι ανταμείβει τους σκόπους μου όλο αυτό, γιατί έχω φύγει ήδη από το Ηράκλειο, το σπίτι μου, εδώ και 4 χρόνια, τόσο 4 χρόνος εδώ πέρα. Και θέλω σίγουρα να πάω σε μια επόμενη Ολυμπιάδα για να ζήσω μια κανονική Ολυμπιάδα όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά, δεν με πτωεί το ότι μας στερήθηκε αυτή η ευκαιρία και θέλω να συνεχίσω όσο το δυνατόν πιο δυνατά μπορώ.
Σίγουρα όλο το μέλλον σου ανήκει και είμαι βέβαιη ότι θα σε δούμε στις επόμενες Ολυμπιάδες, ξεκινώντας από το Παρίσι και την Ολυμπιάδα που έχουμε σε 3 χρόνια. Μεγάλος στόχος φέτος το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο νεανίδων σε ό,τι αφορά στο αγωνισμά σου. Ναι, οι νεάνιδες είναι η κατηγορία μου. Είναι η τελευταία μου χρονιά στην κατηγορία και θέλω να φύγω με πολύ καλές αναμνήσεις και εμπειρίες. Ο στόχος μου είναι στο πανευρωπαϊκό κυρίως να είμαι στο βάθρο με τον ντουέτο, την Έλενα, τη Φραγκάκη. Και μετά το παγκόσμιο να έχουμε σίγουρα θέση στην οκτάδα, μπορεί και εξάδα, ελπίζω. Τώρα θα δείξει. Μάλιστα. Και Κρίστη, βέβαια, έχεις κληθεί μαζί με τις δύο ακόμη χανιώτισες και την Ιφηγένεια Κρομιδά και τη Γαριφαλιάνα Νίκου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων στο ΚΑΜΠ, που προετοιμασίας που ξεκινάει στο Ολυμπιακό Στάδιο το προσεχές Σάββατο, έτσι, μια καινούργια πρόκληση λοιπόν. Ναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο, προπονήσουμε όλη την ομάδα και θα δούμε πώς θα πάει. Ετοιμαζόμαστε για το Super Final στο ΆΚΑ. Δεν σταματάει η αγωνιστική δράση. Συνεχείς προπονήσεις και θέλω έτσι, γιατί ενδεχομένως μας παρακολουθούν και αρκετά νέα παιδιά, θέλω να μας πεις λίγο πώς η δουλειά κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία, γιατί σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως είπες και προηγουμένως, έφυγες με τη στήριξη, την αμέριστη βέβαια της οικογένειάς σου, νωρίς από το Ηράκλειο και το σπίτι σου. Βρέθηκες στην Αθήνα, στην εθνική ομάδα, αδιάκοπες προπονήσεις και πραγματικά το ευχάριστο είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια σε αποζημιώνει. Μίλησε μας λίγο για το πρόγραμμά σου και για τη δουλειά που υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Σίγουρα ο χώρος του αθλητισμού, πόσο μάλλον του πρωταθλητισμού, είναι δύσκολος. Δεν θα πω ψέματα, είναι αρκετά δύσκολος. Αλλά μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, στην ηλικία που είμαι τώρα, πρέπει να συνδυάζω το σχολείο μαζί με τις καθημερινές προπονήσεις, με τους αγώνες. Χάνω πολλά πράγματα, όπως το να βγαίνω έξω με τους φίλους μου, το οτιδήποτε. Αλλά παρόλα αυτά, δεν το μετανιώνω με τίποτα, γιατί μου έχει δώσει απίστευτα πολλές εμπειρίες, πολλές αναμνήσεις, πολλά μαθήματα. Έχω πάει πόσα ταξίδια σε πόσους αγώνες. Μέχρι και στην Ολυμπιάδα έφτασα, οπότε πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, τον προαθλητισμό γενικότερα. Θέλεις να μας πεις πόσες ώρες προπόνησης κάνεις πριν από μια μεγάλη έτσι, αθλητική διοργάνωση? Ναι, θα σας πω. Όταν έχουμε camp, όπως είπατε πριν, που ξεκινάμε ας πούμε, τώρα το Σάββατο, και μαζεύεται όλη η ομάδα στο ΆΚΑ, μπορούμε να φτάσουμε να κάνουμε προπόνηση 8 με 9 ώρες τη μέρα, για αρκετό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι καθημερινότητα. Στην καθημερινότητά μου, όταν δεν έχουμε camp με την εθνική ομάδα, κάνω 4 με 5 ώρες προπόνηση τη μέρα. 4-5 ώρες το λες, σαν να μιλάμε για μισή ώρα πραγματικά. Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό για μένα τώρα. Ναι, αυτό ότι είναι τρόπος ζωής για σένα είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύ επίπονο. Θέλει πολύ προσπάθεια και σίγουρα πολλή δουλειά όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό έχουν έρθει και αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά το μέλλον σου ανήκει, γιατί όλα είναι μπροστά σου. Θέλω να μας πεις, κλείνοντας έτσι, τι περιλαμβάνουν τα όνειρά σου για το μέλλον. Είσαι ουσιαστικά στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο, σκέφτεσαι την πορεία σου ό,τι αφορά στα επόμενα χρόνια? Σίγουρα, μακροπρόθεσμος στόχος μου είναι η Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Ελπίζω να καταφέρω να βρίσκομαι εκεί πέρα με την ομάδα μου. Τώρα, η πιο βραχυπρόθεσμος στόχος μου είναι τα παγκόσμια και τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχουμε το καλοκαίρι. Να δώσουμε την καλύτερη μας εμφάνιση, να κερδίσουμε όσο πιο πολλά μετάλλια μπορούμε, γιατί όχι. Αλλά ναι, αυτός είναι ο στόχος μου για τώρα. Κρίστη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου στην Κρήτη σήμερα. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια, να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τα όνειρά σου. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.